Απλά θέλω να σας δηλώσω το εξής. Είναι δεδομένο ότι δεν έχω κομματική ταυτότητα, πολιτική ταυτότητα, σαν Έλλην πολίτης κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, οπωσδήποτε και έχω. Δεν συντάσσομαι με συνδυασμούς που ή δεν ασχολούμαι με την πολιτική, με συνδυασμούς συγκεκριμένους ή συγκεκριμένα κόμματα. Από λόγους προκυψασών ανωτέρας βίας, όντως, συντάχθηκα με την παράταξη του κυρίου Παύλου Παύλου, στηρίζοντας την παράταξη, το οποίο έγινε και στο γραφείο μου. Τιμώ τους πολίτες, τους συμπολίτες μου που με τιμήσαν στις προηγούμενες εκλογές. Θεωρώ ότι έφερα σε πέρας το έργο για το οποίο τάχθηκα, αλλά η μελλοντική ενασχόλησή μου με την πολιτική είναι υποαίρεση και θα ήθελα να σας πω ότι αυτό προκύπτει από πολλούς παράγοντες αλλά και από πολλές παρερμηνίες γεγονότων. Δεδομένου ότι η συμπάθειά μου είναι σε όλους τους υποψηφίους και η εκτίμησή μου υποψήφιους δημάρχους για τη Δημαρχία του ευρύτερου Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, αλλά σας διευκρινίζω ότι όντως είχα προσυπογράψει χαρτί εκτίμησης και κατά κάποιο τρόπο στήριξης του συνδυασμού, λαμβανομένου υπόψη και των ατόμων που από ό,τι μου ανακοίνωσε ο κύριος Παύλου, θα πλαισίωναν το συνδυασμό του. Στο ενδιάμεσο αυτό συνέβησαν πάρα πολλά γεγονότα, τα οποία είναι ανωτέρας βίας και προσωπικά, καθαρά προσωπικά, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω, τα οποία δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο άλλωστε, αλλά θα συνεχίσω να είμαι ενεργός πολίτης και εκείνο που θέλω να λάβετε υπόψη σας είναι ότι είμαι πρωτίστως γιατρός και δευτερευόντως πολιτικός. Δεν αναιρώ τα λεγόμενά μου στον κύριο Παύλου, αλλά δεν αναιρώ και την εκτίμησή μου στο πρόσωπο και στη τιμή που μου έχει κάνει ο κύριος λογοθέτης. Συνεπώς, επαναλαμβάνω για τελευταία φορά ότι μέχρι το άνοιγμα των εκλογών η ενασχόλησή μου με την πολιτική είναι υποαίρεση και τα γεγονότα έχουν όπως ακριβώς τα είπα τώρα. Ο κύριος Παύλου, εχθές το μάθατε και εσείς που είπε το όνομά σας μέσα στο συνδυασμό. Ένα από τα ονόματα που είπε ήταν και το όνομά σας. Ναι, αυτό το όνομα, το να πεις ένα όνομα, το να πεις ένα όνομα. Ναι, αλλά εκθέτεις και ένα όνομα, κάποιο άτομο, δηλαδή λες στον κόσμο ότι αυτός είναι μαζί μου και όταν ο άλλος δεν βάζει, πάλι εκθέτει ο συνδυασμός. Ή εκθέτει ο αρχηγός που το είπε. Αυτό υπόθηκε, δεν υπόθηκε από μένα, ούτε έδωσα καμία συνέντευξη. Υπόθηκε από τον κύριο Παύλου. Υπάρχει όμως, υπάρχει εν υπόγραφη δήλωση δική μου συμμετοχής στο συνδυασμό, την οποία εν υπόγραφη δήλωσή μου, τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο, την αποφάσισα και στο ενδιάμεσο προέκυψαν λόγοι ανωτέρας βίας, έτσι, υπεράνω των γεγονότων. Υπήρχε κάποια πίεση? Όχι, δεν μιλάμε για πίεσεις και έχω αποδείξει στα 16 χρόνια παρουσίας μου, στα 31 χρόνια παρουσίας μου στο Λουτράκι, ότι δεν υποκύπτω σε πιέσεις ιουδήποτε τύπου. Δεν υπάρχει καμία υποβολή, μία σκέψη, ούτε κανένας συνδυασμός κάτω από το τραπέζι, όλα είναι διάφανα, έτσι. Απλά προέκυψαν κάποια γεγονότα και κάποιες παρερμηνίες γεγονότων. Ό,τι είπα μέχρι τώρα είναι αυτό που είπα τώρα. Με 17 το μήνα αποκλίνουνε, που πρέπει οριστικά οι συνδυασμοί να έχουν καταθέσει... Έχω το χρόνο να πάρω τις οριστικές μου αποφάσεις για την ενασχόλησή μου ή με την πολιτική. Αλλά σε πίεση δεν θα... Γιατί αυτό γίνει μεγάλο θέμα τώρα στο Λουτράκι μετά την ανακοίνωση του όνοματός σας. Πολύ καλά. Ναι. Από το βράδυ δηλαδή έγινε χαμός στο Λουτράκι. Κοιτάξτε, το χαμός είναι μια... Μάθαμε ότι δεχτήκατε πιέσεις.
Δύο λεπτά. Δηλώνω δημοσίως πιέσεις δεν δέχτηκα από κανέναν. Από κανέναν. Συζητήσεις, διαβουλεύσεις, οτιδήποτε γίνανε με πολλούς και πάρα πολλούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, για καθαρά προσωπικούς λόγους, η ενασχόλησή μου με την πολιτική, το επαναλαμβάνω, είναι παγωμένη. Είναι παγωμένη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.